Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα πάμε από τη Δράμα δίπλα στις Σέρες για το νοσοκομείο των Σερών, το οποίο, κύριε Υπουργέ, οδηγείται σε αδιέξοδο ως προς τη λειτουργία του, με την Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών του Νομού των Σερών να απευθύνει μια έκκληση δραματική, μάλιστα, καθώς και η διοίκηση αλλά και το Υπουργείο σας, το Υπουργείο Υγείας, θέτουν σε κίνδυνο την παθολογική κλινική. Εστιάζουμε στην παθολογική κλινική σήμερα με την ερώτησή μας και υπονομεύουν τη λειτουργία της κλινικής αυτής και του ίδιου του νοσοκομείου. Όπως επισημαίνουν πάλι οι ίδιοι εργαζόμενοι, η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών, η κλινική έχει μείνει μονάχα με 5 γιατρούς, 5 μονάχα γιατρούς, και λειτουργεί τις καθημερινές με έναν γιατρό σε κάθε εφημερία. Ακόμα καταγγέλουν πάλι οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, ότι οι παθολόγοι κάνουν περί τις 9 εφημερίες το μήνα. Φυσικά, αυτές οι ασφυκτικές, οι πιεστικές συνθήκες οδηγούν τους εργαζόμενους, εν προκειμένου τους γιατρούς, σε παραίτηση. Έχουμε 2 παραιτήσεις, μάλλον 4 παραιτήσεις την τελευταία χρονιά, και την τελευταία τετραετία έχουν παραιτηθεί, έχουν φύγει από την υπηρεσία 7, παρακαλώ, παθολόγοι. Την ίδια ώρα, και ενώ το προσωπικό αυτής της κλινικής, της παθολογικής, συνεχώς βενιμιούμενο, έρχεται η τέταρτη ΥΠΕ, δηλαδή το δικό σας Υπουργείο, το Υπουργείο Υγείας, και δίνει εντολή σε παθολόγο του νοσοκομείου των Σερών να πηγαίνει κάθε Παρασκευή στο νοσοκομείο της Δράμας. Δηλαδή έχουν πολλούς παθολόγους στις Σέρες και στέλνουν και στη Δράμα για να καλύψουν τα κενά. Πρέπει εδώ βεβαίως να πούμε ότι αυτό έχει προκαλέσει και δικαίως τις κινητοποιήσεις και την αντίδραση των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι πριν από λίγες μέρες, στις αρχές αυτού του μήνα, λίγο πριν τις ευρωεκλογές, έκαναν μια μαζικότατη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Στο πλευρό τους είχαν και πολλούς φορείς του νομού των Σέρων και απαιτούσαν το αυτονόητο οι άνθρωποι να σταματήσουν οι μετακινήσεις των γιατρών, γιατί, όπως τόνιζαν, τίθεται σε κίνδυνο και η ασφάλεια των ασθενών, αλλά και η ίδια η ασφάλεια των γιατρών. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας, για να το συμπυκνώσουμε στο ερώτημα, σας ρωτάμε τι θα κάνετε, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει η κυβέρνησή σας, δηλαδή, έτσι ώστε να προσληφθεί άμεσα ο αναγκαίος αριθμός του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, βεβαίως με μια σχέση μόνιμη και σταθερή, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου το νοσοκομείο των Σερών, το Γενικό Νοσοκομείο, να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Να δοθούν, τι θα κάνετε για να δοθούν όλα τα ρεπό και όλα τα που χρωστούνται και όλες οι άδειες του προσωπικού, και να δοθούν βεβαίως λύσεις σε σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως είναι η απαράδεκτα χαμηλή μισθή των υγειονομικών και αυτή η καθυστέρηση ακόμα στην ένταξή τους στα βαρέα και ανθυγιεινά. Σας ευχαριστώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Καλή να πούμε λίγο ότι ναι, με τους παθολόγους είναι και από τις ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα στη χώρα. Υπάρχουν στα 7 νοσοκομεία στη χώρα, τα οποία έχουμε πρόβλημα με τους παθολόγους. Να πω ότι οι Σέρες δεν είναι μία από τις κλινικές που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί πρέπει να βλέπουμε και λίγο, οι Σέρες υπηρετούν αυτή τη στιγμή 5 ειδικευμένοι γιατροί και 16 ειδικευόμενοι. Και είναι από τις κλινικές οι οποίες έχουν αρκετό προσωπικό. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερο. Ήταν ο προηγουμένος ο συνάδελφος βουλευτής από τη Δράμα. Η Δράμα είναι μια από τις περιοχές που έχουμε πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και όλη η φασαρία ξεκίνησε για μία μετακίνηση. Την οποία, να πω ότι βλέπω και εσείς στηρίζετε αυτή την φασαρία. Στόχος ο δικός μας είναι να μην διακινδυνεύεται η λειτουργία του νοσοκομείου. Και σας ξαναλέω, δίνω και τους αριθμούς, τους δώσατε κι εσείς, αλλά έχουμε από τους 16 θέσεις ειδικευμένων, είναι 16, είναι 13 ειδικευόμενοι και 3 σε παράταση, και έχουμε και 5 ειδικούς. Αυτή είναι η παθολογική κλινική στη Δράμα. Όσον αφορά τις θέσεις, η απάντησή μου βρίσκεται σε αυτό που απάντησα και στον συνάδελφο βουλευτή από την Δράμα. Μέχρι το τέλος του μήνα θα υπάρξουν κίνητρα που θα αφορούν και ειδικά για τους παθολόγους, έτσι ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα να μην μία θέση να μην βγαίνει άγωνη.
Από εκεί και πέρα αναφερθήκατε στο θέμα των μισθών. Βάλατε πάρα πολλά θέματα. Η κυβέρνηση, είμαι να σας πω ότι είναι η μοναδική τα τελευταία χρόνια που έδωσε αύξηση στους μισθούς των γιατρών, έδωσε αύξηση στις εφημερίες των γιατρών από το 2010 και μετά. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν άκουσα καλά κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν έχουμε ιδιαίτερο θέμα με τους παθολόγους στο νοσοκομείο των Σερών. Σας ακούν αυτή τη στιγμή και οι γιατροί του νοσοκομείου των Σερών και φυσικά υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα πολύ οξυμένο και η ερώτησή μας δεν έχει να κάνει μονάχα με τη μετακίνηση του γιατρού αυτού κάθε Παρασκευή, έχει να κάνει με το συνεχώς μειούμενο προσωπικό το ιατρικό της παθολογικής κλινικής. Σας είπα, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 παθολόγοι γιατροί στην παθολογική κλινική. Δεν μιλάμε για τους ειδικευόμενους, μιλάμε για τους γιατρούς που έχουν μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Για ποια παθολογική κλινική μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Φαντάζομαι το γνωρίζετε. Για μια παθολογική κλινική που είναι 2 σε 1. Είναι 2 στην πραγματικότητα οι παθολογικές κλινικές, η καθεμία από τις οποίες έχουν από 34 κλίνες. Μιλάμε για 68 κλίνες. Δεν ξέρω αν το επιτρέπει αυτό ο νόμος. Έχω την αίσθηση ότι δεν το επιτρέπει. 68 κλίνες σε μια παθολογική κλινική έχουν ενοποιηθεί με αποτέλεσμα οι 3 από τους 5 να είναι στη μία και οι 2 να είναι στην άλλη. Η έλλειψη προσωπικού της παθολογικής κλινικής, για να τα πούμε όλα δηλαδή εδώ, για να μην αφήσουμε και τίποτα. Επειδή υπάρχει τέτοια έλλειψη ακριβώς στην παθολογική κλινική ιατρικού προσωπικού, έχουν κλείσει τα εξωτερικά ιατρία της παθολογικής από τον Νοέμβριο, όπως επίσης και το διαβητολογικό ιατρείο και το υπερτασιολογικό ιατρείο. Δεν είναι και τόσο ασήμαντα αυτά τα ιατρία για μια περιοχή που έχει εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμού, όπως είναι ο νομός των Σερών. Και βεβαίως, επειδή υπάρχει αυτή η έλλειψη, η πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού, την οποία εσείς τη θεωρείτε ικανοποιητική, άρα απαντάτε, αφού δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα, τι λύση να δώσετε. Για να λύσει ένα πρόβλημα πρέπει να το αναγνωρίσεις πρώτα, αν λες ότι δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, επειδή μας ακούνε οι άνθρωποι εκεί και βγάζουν και τα συμπεράσματά τους, ένας λοιπόν παθολόγος ειδικός εφημερεύει κάθε μέρα για τις παθολογικές κλινικές και για τα επίγοντα. Τώρα, εσείς αυτό θεωρείτε ότι αν, με αυτή την κατάσταση ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Υπονοήσατε για τις θέσεις των γιατρών και στην απάντησή σας στην προηγούμενη ερώτηση του συναδέλφου από τη Δράμα. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό, ξέρετε, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γιατροί που δεν πηγαίνουν στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα νοσοκομεία. Πρώτα και κύριε Υπουργέ, είναι οι άθλιες συνθήκες εργασίας. Ποιος εργαζόμενος θα πάει να εργαστεί με τέτοιες συνθήκες εργασίας? Να δουλεύει δηλαδή, να εφημερεύει μέρα παραμέρα, 24 ώρα, και μετά είναι βεβαίως και η επιστημονική τους εξέλιξη και είναι βεβαίως και το ζήτημα των μισθών. Δεν είναι μόνο ασφαλώς το ζήτημα των μισθών. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν λύσεις, τις οποίες βεβαίως η κυβέρνησή σας αρνείται να αναλάβει και να εκτελέσει. Και χρήματα υπάρχουν, θα σας έλεγα εγώ, αρκεί να σκεφτούμε ότι κάθε μέρα αυτή η φρεγάτα που στείλατε εκεί 3.500 χιλιόμετρα μακριά για να φυλάει τα συμφέροντα και τα καράβια των εφοπλιστών, 500.000 ευρώ κοστίζει αυτό. Σκεφτείτε, με ένα πρόχειρο υπολογισμό υπολογίσανε γιατροί ότι αυτό θα εξάλειφε τα ράντζα που υπήρχαν σε μια εφημερία εδώ σε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Για να μην μιλήσουμε βεβαίως για τα 21 δισεκατομμύρια ευρώ που έδωσε η χώρα μας για εξοπλιστικές δαπάνες του ΝΑΤΟ, παρακαλώ. 21 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 χρόνια, 7 δισεκατομμύρια το χρόνο. Για το ΝΑΤΟ, το οποίο ΝΑΤΟ στην πατρίδα μας, κύριε Υπουργέ, έχει και πολύ βεβαρημένο παρελθόν και σχετικά με την κατοχή της Κύπρου και με το ότι αυτή η ιερή αμυντική συμμαχία που λέγεται ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
δεν αναγνωρίζει, όπως ξέρετε, σύνορα στο Αιγαίο. Για αυτήν λοιπόν την Ιερή Αμυντική Συμμαχία για τον ΝΑΤΟ, η χώρα μας έδωσε τα προηγούμενα 3 χρόνια 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά λοιπόν υπάρχουν χρήματα για να λειτουργήσουν και τα νοσοκομεία μας και τα σχολεία μας και όλες οι υπηρεσίες. Απλώς είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και η δική σας κυβέρνηση αυτές τις κοινωνικές ανάγκες δυστυχώς δεν τις έχει ως προτεραιότητα. Γι' αυτό και να είστε βέβαιοι ότι θα ενταθούν οι αγώνες, οι εργατικοί, οι λαϊκοί αγώνες, για να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα αυτών των ανθρώπων σήμερα.